Καλησπέρα από το κλειστό των Μελισσίων. Εδώ που οι Detroit Pistons θα αντιμετωπίσουν τους 19ers. Το 0, το 25, το 11, το 5, το 77 για τους φιλοξενούμενους. 15, 47, 92 και 11 για τους συμμετούχους τους Detroit, οι οποίοι έχουν κατέβει με μόλις 5 παίκτες. Απόψε εδώ στο κλειστό να έχουμε ένα όμορφο παιχνίδι, χωρίς τερματισμούς και όμορφο θέαμα, από δύο ητές κάθε ομάδα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Δεν έχουν συγκρινήσει με τον πλέον ιδανικό τρόπο. Φιλοξενούμενο το rebound, το 25 θα γυρίσει, θα στοχίσει, το 0 το επιθετικό, το πάλι στο 25. Στους 3 πόντων, όχι, ασίστα το 77, η οποία δεν θα βγει ποτέ, εν τέλει. Για 2, αστοχός. Το 11 ήτανε. Το 5 αστοχή και αυτό με τη σειρά του. Ο Σπανόπουλος αμυντικό, το νούμερο 40. Είναι συνέχεια στο παιχνίδι. Το και 58, χωρίς σκόρ οι ομάδες. Μανώλης θα πάει μέχρι μέσα. Από το 11, ο οποίος θα βγει με την μπάλα εκτός τερέν στη συνέχεια. Κάτω και για τους φιλοξενούμενους, τους νέους σε ηλικία, από τις πιο νεανικές ομάδες πρωταθλήματος. Στο 3 πόντο μέσα το νούμερο 5, ο Γιαννόπουλος. Εστόχισε. Παίκτης με το νούμερο 0 θα αφήσει την πάρα στο καλάθι, ο Καζάκος θα κάνει το 0-5. Για 3, αστοχός, αυτή τη φορά, ο Καζάκος. Παρακαλά, το 19 θα γυρίσει, θα στοχίσει, το νούμερο 11 το αμυντικό rebound. Λάθος πάσα. Πάρα λίγο. Το νούμερο 57. Το νούμερο 25, ναι, μεν πέρασε την μπάλα στο τερέν, αλλά σε αντίπαλα χέρια. Για 3. Το νούμερο 11 από τους Detroit αστόχησε σε σουτιών κόντων. Και το νούμερο 0 ο Καζάκος για τους φιλοξενούμενους, και το νούμερο 25 μία από τα ίδια, το αμυντικό rebound από τον Καράτσικο, το νούμερο 19. Ο Μανώλης θα κερδίσει το φαουλ από το νούμερο 5, ο Σπανόπουλος με το νούμερο 40 για τους Detroit. Θα κυκλίνει να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. 6 και 19. Δεν έχουν σκοράρει ακόμα οι Pistons. Εύστοχος η πρώτη. Επιτέλους σκορ.
Πρώτη της τρώει. Έρχεται το σκέστη δεύτερη. Σπανόπουλος. Καλειώσει στους τρεις. Για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα σπάσει το ρόδι απόψε. Θα πετύχει την πρώτη της νίκη. Πίτρος στα μέσα, θα στοχίσει το rebound από τον Γιαννόπουλο με το νούμερο 5, θα πάρει και το foul. Το νούμερο 77 θα στοχίσει, το νούμερο 92 από τις destroys το αμερικό rebound. Ο Βαζενιώτης, ο οποίος κατέβασε και την μπάλα. Το νούμερο 10 θα πάρει την προσπάθεια, θα στοχίσει κατευθείαν στα χέρια του παίκτη με το νούμερο 25. Ο Σπανόπουλος θα κλέψει την μπάλα, το νούμερο 40 από το νούμερο 11, τον φιλοξενούμενο. Το νούμερο 19 το επιθετικό. Επίσης 4 δευτερολέπτων. Το νούμερο 40 ο Σπανόπουλος πήρε το φάουλ από το νούμερο 0 τον Καζάκο. 4 και 57. Σπανόπουλος για 3. Το νούμερο 40, το νούμερο 0, το αμυντικό. Σου τριών πόντων άστοχος. Ήταν το νούμερο 77. Ο Δημάδης. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, θα πετύχει το καλάθι από το νούμερο 40 για τους Destroyed. Που τα πάμε και πριν την αναμέτρηση. Εμφανίστηκε προβληματισμένος για την μικρή προσέλευση των συμπαικτών του στο απόψινο παιχνίδι. Νούμερο 5 για 3, αστοχή. Νούμερο 25 το επιθετικό. Πετύχει και το καλάθι. Έχουμε time out. 3 και 50 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 4-7 μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Τέλος time out. Το νούμερο 5, το νούμερο 13, 18, 24, 77 για τους φιλοξενούμενους. Οι ίδιοι 5, οι Destroyed. Αυτοί που αρχίσαν, αυτοί θα τελειώσουν. Αυτός έχουν κατέβει μόλις 5 παίκτες απόψε. 7, 11, 40, 92 και 19. Θα γίνει το κλέψιμο. 7, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και μπάσα την έδωσε το νούμερο 5. Θα προσποιηθεί, πάει μέχρι μέσα, περάσει την μπάλα, θα την ξαναπάρει, θα στοχίσει σε συγκλών πόντων, το νούμερο 40, το 24 θα πάρει το αμυντικό, το νούμερο 18 θα στείλει την μπάλα στον επιστάτη που κάθεται έξω από το γήπεδο και παρακολουθεί τηλεόραση, τα αγαπημένα του ιταλικά που τόσο του αρέσουν, μόνο που αυτός δεν παίζει. Ότι έχουν κατέβει με μόλις 5 παίκτες, αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Όσο ο Σπανόπουλος μέσα τα πάντα μπορούν να συμβούν. Το νούμερο 18 έκανε το φάουλ στο νούμερο 11.
το νούμερο 18, ο Βασιλάκης. Θα κάνει το 6-9, το νούμερο 5 από τους φιλοξενούμενους δεν θα το μελετεί. Πανόπουλος με το νούμερο 40 για 2, θα στοχίσει, θα πάρει και τη θετικό rebound. Το νούμερο 11 και αυτός άστοχος. Εν τέλει το αμυντικό θα το κατεβάσει το νούμερο 13. Πολύ όμορφα την μπάλα εδώ. Το νούμερο 77 θα προσθέσει άλλους 2 πόντους τόσο στο ενεργητικό σου, στο ενεργητικό του, όσο και για την ομάδα του. Το 92 θα στοχίσει. Από τον Μπέχτη με το νούμερο 13 θα προσθέσει άλλους 2 πόντους, 6-13. Αυτό σιγά σιγά μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης όσον αφορά το πρώτο δεκάλεπτο. Αλφα με το νούμερο 11 θα στοχίσει, το νούμερο 13 θα πάρει το μηχανικό rebound του Καθάριος, θα γίνει το λάθος. Νούμερο 19 ανέκοψε την μπάλα. Το 7 για 3. Μέσα. Με λίγο τύχη. Μπορούν να μπουν τα πιο απίθανα. Να μπουν τα φαινομενικά εύκολα. Το μπάσκετ. Και το νούμερο 5 έκανε φάουλ πάνω στο Σπανόπουλο. Όχι, δικό μου το λάθος. Ο Σπανόπουλος έκανε το λάθος, από το κάτω χέρια την μπάλα εκτός. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Στο τέλος του χρόνου από το σπίτι του αυτός της των πόντων. Έχουμε τέλος δεκαλέπτου, 9-13 το σκορ. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Το 24, το 77, το 18, το 5 και το 13 για τους φιλοξενούμενους. Η γνωστή 5 για τους Detroit. Είναι ένα δύο παραλίγο, για 3, το νούμερο 40 θα στοχίσει, το νούμερο 11 το θετικό rebound. Το νούμερο 19 πήγε να πάρει ένα πίθανο καλάθι, δεν θα καταφέρει εν τέλει. Μαζί στο rebound το νούμερο 18, το αμυντικό. Τρία την πάσα, το 5 το τρίποντο, μέσα. Ο Γιαννόπουλος. Το νούμερο 19 εξωτήσε σου 3 πόντων για τους Detroit. Θα μειώσει στους 4, 12-16. Το νούμερο 57 θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει το 40, ο Σπανόπουλος θα πάρει το αμυντικό. Όποιος συνέχεια θα κάνει λάθος. Η μπάλα κατέληξε
πολύ ωραίες ζωγραφιές που υπάρχουν, πίσω από την μία πασχέδα. Με κάτι ωραία δεντράκια. Συνεφάκια, λουμπάκια, γκαζόν βλέπω, μελισσούλες, ούτω καθεξής. Κάτι ιδίο Σπανόπουλος, την πάσα στο βίντεο. Και είμαστε σίγουροι ότι θα την παρακολουθήσει ένα τεράστιο χαμόγελο όπως κάνει πάντα. Καράς με τι κεφαλαίο να τα λέμε κι αυτά. Τον έχουμε να κάνει πράγματα και πράγματα στο παρκέ. Το 5 για τις κεφαλαίες που κάνει το λάθος. Μπάλα κατέληξε στα χέρια κατευθείαν του παίκτη με το νούμερο 92. Το νούμερο 19 θα στοχίσει σε 3, το νούμερο 40 θα πάρει το επιθετικό. Θα πάρει και το φάουλ. Δεν θα βάλει το καλάθι, αλλά και δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Άσορος στην πρώτη. Εύκολο στη δεύτερη. Το 77 θα πάρει το φάουλ από τον δέχτη με το νούμερο 92. Τον Βερβενιώτη. Το 17 την πάσα στο 11. Το 25 θα πάρει την εξωτερική. Θα καλύψει το 17 για 3. Θα σωτήσει το ριμπάτο των ποιών. Από τον Μαλφά με το νούμερο 11. Το οποίο θα κάνει το λάθος. Θα κλέψει το νούμερο 25. Θα το 17. Τους θα χάσει από αυτά που δεν κάνονται. Το νούμερο συνέχεια στο παιχνίδι με τον άλλο, τον Σπανόπουλο. Το νούμερο 92 θα εξοχίσει σε σύντο 2 πόντο. Ο Βερβενιώτης θα μειώσει στον πόντο. Είπαμε, δεν μπορείς να τις υποτιμήσεις. Θα πουλήσει πολύ ακριβά το κομμάτι της απόψε. Παρόλο που είναι 5. Το 17 πάει μέχρι μέσα. Θα δώσει στον με το νούμερο 0, ο οποίος θα στοχίσει. Η μπάλα στα χέρια του παίκτη με το νούμερο 92, του Βερβενιώτη. Ποιος πήρε το rebound. 11, Σπανόπουλος για 3. Μέσα, το νούμερο 40, ποιος άλλος. Δίνει το προβάδισμα για τους Pistons, 18-16. Εμείς του τα είπαμε πριν το παιχνίδι, ότι όσο είσαι εσύ, μη φοβάσαι τίποτα. Το νούμερο 13 για μια εξαιρετική πάση από το νούμερο 11 και άφησε την μπάλα στο καλάθι και φέρει το παιχνίδι στα ίσα, 18-18. Οδεύουμε προς τα μέσα του δεκαλέπτου. Το νούμερο 19 σε αυτούς τριών πόντων θα στοχίσει. Το νούμερο 57 θα κατεβάσει το αμυντικό. Ο Δημάδης ήταν. Το νούμερο 92 έκανε το φάουλ. Έκλεψε, έτρεξε, την άφησε. Αποτέλεσμα στο σύν 2 οι Pistons. Το παραλίγο να κλέψει. Θα κλέψει εν τέλει ο Μάλφας με το νούμερο 11. Θα δώσει στο σύν 9. Και θα πάρει το φάουλ.
το νούμερο 24. Πάμε σε ένα time out, 20-18, 4-55 για το τέλος. Λοιπόν, τέλος time out, για να δούμε λίγο ποιοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο παρκέ. Για τους Detroit δεν θα το επαναλάβουμε. 5 ήρθαν, 5 θα φύγουνε. Το 0, το 25, το 24, το 11 και το 5. Για τους Athens. Άστοχος η δεύτερη, το νούμερο 19. Το συν 3 για πρώτη φορά διαφορά. Μπάλα στο νούμερο 19 στον Καρατσίκο. Πανόπουλος για 3. Το νούμερο 7 θα στοχίσει. Το νούμερο 0 μάζεψε το αμυντικό. Κασάκος. Το νούμερο 5 αστόχισε. Το νούμερο 11 μάζεψε το αμυντικό. Και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Ο κουρεμένος με το αριστερό. Εξαιρετικός. 21-20, το παιχνίδι έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αγώνα ντέρμπι. Μάλφας, το νούμερο 10 θα στοχίσει. Το αμυντικό, το νούμερο 24. Το νούμερο 0. Ο Καζάκος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θα βάλει εκ νέου την ομάδα του μπροστά στο σκορ 21-22. Μόπουλος θα προτές, θα πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει το νούμερο 40. Το νούμερο 25 θα βαθίσει στο αμυντικό. Το νούμερο 10 θα κάνει το λάθος. Θα την πάρει την μπάλα του νούμερο 19. Θα την δώσει στο συμπέδι του κομμάτου στο νούμερο 11. Ποιος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Λάθη επί λαθών. Είναι ένα ζήτημα αυτό για τους Detroit. Όσον αφορά το θέμα της ενέργειας. Ειδικά όσο θα οδεύουμε προς το τέλος, και τη διαχείριση θα γίνει αθλητικά τον καθένα. Το νούμερο 11 για 3. Αστοχός. Το νούμερο 11 το αμυντικό rebound ο Μάλφας. Και από εκεί θα σίγουρα χέρια του κύριου Σπανόπουλου. Μιλά στο Μάλφα, πάλι στο Σπανόπουλο. Καρατσίκος για 3. Μέσα το νούμερο 19. Έχουνε βάλει δύσκολα. Ακυμυρόβια εδώ στα πιτσιρίκια. Τι νομίζανε ότι θα τα βγάλουν έτσι πέρα? Όχι, είναι δύσκολη η αποστολή τους. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεπερνάνε τα 23 χρονών, πρέπει να είναι οι περισσότεροι. Αν όχι όλοι, το νούμερο 0 θα στοχίσει. Πανόπουλος, πίσει την μπάλα, εκεί, θα στοχίσει. Το νούμερο 18 θα αμυντικό. Το νούμερο 77, ο Δημάδης. Θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα, άλλη μια ισοπαλία, 24-24. Είναι και 40. Θα γίνει το λάθος από το νούμερο 92. Βερβενιώτη. Πάμε Δημό. Η κατοχή για τον Northern Athens. Στο νούμερο 0, με εξυπηρετημένη πάσα προς το νούμερο 5, για να μπορούσε να καταφέρει ποτέ να συγκρατήσει την μπάλα. Παραλαμβάνω το νούμερο 5, Γιαννόπουλος.
στο νούμερο 19 ο Καλάτσικο θα στο φύση, το rebound το νούμερο 0, αυτός που πάσα σε ποιον, το νούμερο 77, το βήμα 2. Θα βάλει μπροστά την ομάδα του, 24-26. Εντάξει, οι τσιριγάδες και 10 παιχνίδια να τους βάλει σήμερα το πρόβλημα απ' έξω, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα ζήτημα για τον Destroyed. Αλλά έχουν καρδιά. Σπανόπουλος αστοχή. Το αμυντικό από το νούμερο 18. Το Βασιλάκι, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ από τον Καρατζίκο με το νούμερο 19. Ο οποίος κάτι λες ωραίες. Κύριε Καρατζίκο, από τη στιγμή που κατεβάσατε χέρια, 9 στις 10 φορές είναι φάουλ εκεί. Ό,τι και να λέτε στον διδυτή. Τώρα σηκώνει και το χέρι του, αρχίζει και το αντιλαμβάνεται. Εντάξει, είναι η στιγμή αδιαμαρτυρία του κάθε παίκτη να κάνει φάουλ. Πιο πολλές φορές γίνεται αυτό. Σπάνια να παραδεχτεί κάποιος ότι το έκανε. Ας το δω στην πρώτη ο μικρός με το νούμερο 18. Από το συνδέτερο ρημπό, ποιος, το νούμερο 0, Βαλικαρίσιο, το μεγαλό Καζάκος. 26 δευτερόλεπτα. Τρία δευτερόλεπτα, το νούμερο 18 χρεώθηκε ο Βασιλάκης. Απομένουν 21 και 19 όλα για τους Πίστονς. Και για να δούμε αν θα φέρουν το παιχνίδι στα ίσα ή ακόμα κάνουν το σπερά σου. Πολύ χρόνο γιατί τόσο νωρίς. Νομίζω βιαστηκαν. Καρατζίκος αστόχησε σε 3, 25 μάζες στο αμυντικό. Το αμυντικό το 0 την πάσα, το 18 θα στοχίσει, θα πάρει το επιθετικό. Επιμένει, θα βάλει την πάρα στο κάτω. Ο Βασιλάκης με το νούμερο 18, τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Το 5, το 77, το 13, το 25 και το... θα μας γυρίσει εδώ. Αλλά και το 0. Λέμε πάλι τα ρίγκα τους πίστο. Λοιπόν, το νούμερο 11 για 3. Θα στοχίσει το διπάκτο στο νούμερο, το νούμερο 92. Το επιθετικό Πανόπουλο στο 7, το 7 για 3. Άστοχο στο 5 το αμυντικό. Θα τρέξει για να βρει τον χρειασμό. Το νούμερο 0 θα κάνει επιθετικό φάουλ. Καζακός είχε προλάβει και στιγμή. Το νούμερο 92, αν έκανα λάθος, πήρε το φάουλ. Θα στοχίσει το νούμερο 19, το νούμερο 11 ο Μάρκος θα πάρει και το τελικό, θα αφήσει και την μπάλα. Ίσως σε δύο πρώτους, 26-28. Σιγά μην το παρατήσουν το παιχνίδι. Εδώ το νούμερο 40, ο Σπανόπουλος έκανε το φάουλ πάνω στο νούμερο 13. Καθάριο. Κάθος ένα ενδιαφέρον στατιστικό ότι κάθε φορά που μεταφέρω εγώ προσωπικά του Destroyed έχουμε παράταση. Δεν θα το ήθελα να πω. Πλάκα κάνω. Κύριε Σπανόπουλε, χαρίστε μας ό,τι θέλετε. Θα απολαμβάνω τα παιχνίδια σας. Το νούμερο 13 θα στοχίσει στην πρώτη. Και στη δεύτερη το rebound από ποιον, το νούμερο 0 το επιθετικό. Το νούμερο 13. Το 17 θα στοχίσει και αυτός. Καρατζίκο το 19 το αμυντικό. Και από εκεί στον Ευρυγανιώτη, ο οποίος θα πρέπει να την αφήσει την μπάλα κάπου πιο σίγουρα. Δεν είναι μορφή για τον ήλιο, αλλά άλλες είναι λίγες που κάνει στο παρκέ. Καρατζίκος για 3, άστοχος το νούμερο 19. Τη βοήθεια του νούμερο 27 η μπάλα καταλήγει αρχικά στο νούμερο 25. Την πάλα με το νούμερο 92 και κατοχή είναι για τους
Πίστος. Μάλιστα. Νούμερο 40, άφησε την μπάλα στο καλάθι, ο ηγέτης των Pistons. Είπαμε για τον Μανώλη, μιλάνε τα έργα του. Εγώ τώρα ό,τι να πω, είναι παιχταράς. Το μαϊρή μπασκετική οξυτέρκεια. Την μάτια ξά, το νούμερο 11 όμως. Ο Μάλτας πήρε το σχετικό. Όχι μόνο το πήρε, έδωσε και στο Σπανόπουλο, ο οποίος αστόχησε. Το νούμερο 13 κατέβασε το αμυντικό από τους Athens. Έκανε το λάθος, καταξύλωσε έτσι. Το νούμερο 19. Το νούμερο 40 Σπανόπουλος αστόχησε. Πάλι από την ώρα που τον μνημόνευσα έχει δύο άσχετες προσπάθειες. Δεν θα ξαναπώ τίποτα. 28-28. Μπάλα έξω από τα χέρια του Μάλπα με το νούμερο 11. Και έχουμε time out. Νωρίς, 7 και 12 για το τέλος του 10 λεπτού. Τέλος time out, το Βασιλάκι σπάθωσε. Λοιπόν, 7-0, 13-5 και 25. Για τους Athens 7 και 12, 28-28. Το νούμερο 97 για 3 θα στοχίσει. Το νούμερο 92, το περιμένιο του στο αμυντικό. Σταυρόπουλος αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Το νούμερο 40 μετά από την πάσα του νούμερο 7 Καρέτσης. Λόπουλος, στο κομμάτι, βάζει από τα μέλη για το σκριν. Το νούμερο 13, πίστη την πάρα στο καλάδι, πολύ όμορφη ενέργεια, το μικρή προσπάθεια, εξαιρετική, Μαχάριος, 30-27. 30-30, συγγνώμη, 30 όλα. Στο νούμερο 11, τρίποντο έβαλε ο άνθρωπος. 30-2-30, δεν είναι τίποτα, λοιπόν είναι λάθος. Για 2 ήτανε. Μη φωνάζετε. Το νούμερο 13 θα συνεχίσει. Το νούμερο 7, το οποίο κατέληξε μπάλα στα χέρια, θα κάνει λάθος στη συνέχεια. Ενημέρωση κατευθείαν στον καθάρι με το νούμερο 13. Ζάκος. Για 2 το νούμερο 13 ο καθάριος. Λουκαΐδης στο φάουλ, το νούμερο 25. Έχουμε αλλαγές. Το νούμερο 5 θα περάσει στον πάγκο, Γιαννόπουλος, με το νούμερο 25. Το νούμερο 24 και το νούμερο 18 πέρασαν στο παρκέ. Οι υπόλοιποι είναι το 77, το 13 και το 0. Γιαννόπουλος, τον Καρατζίκο, όποιος είναι μόνος του, θα κοπεί το νούμερο 9 από το νούμερο 13, τον Καθάριο. Ο Σεπτού του Ιμπάλα και πάλι στην κατοχή του Διστρόη. 5 και 10. Συμβολικά ήταν. Δεν ανανεώθηκε η επίθεση. Κοιμήθηκαν όχι εδώ. Πίστον. Ο Σπανόπουλος του ενδοχείρου τυποτικά το παραδέχεται. Ο οποίος στη στιγμή που την πήρε πάταγε γραμμή.
μπασάκι αυτό το παιχνίδι μυρίζει παράταση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με εμάς κύριε Σπανόπουλε, κάθε φορά που συμμεταδίδω. Δεν έχω ένα παιχνίδι να το κάνει εύκολα, να το κερδίζει εύκολα, αλλά δεν πει, ναι. Παίξε το νούμερο 19, έστειλε την μπάλα στη σκαλωσιά. Το νούμερο 27 παίξε, πήρε εκ νέου το επιθετικό. Νούμερο 40, που θα πάρει το φάουλ. Νόπουλος για 2, αστοχή, το ριμπάου τακτικά το νούμερο 11, ο Μάλφας δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει όμως την μπάλα. Με το νούμερο 19, κατέληξε μπάλα στο νούμερο 11. Καρατσίκος εδώ τον σκότωσε τον Σπανόπουλο. Το 19 πήγε να βρει το 40, αλλά ο Σπανόπουλος δεν τη συγκράτησε την μπάλα. Με νέο time out, 3-7, 32-34. Τέλος time out. Για να δούμε λίγο την κυρία. Στο παρκέτο, 24, το 11, το 18, το 5 και το 25 του Σάπενς. Για να δούμε, θα τέσσερις οι πίστονς. Υπάρχει και κούραση. Το παρατηρήσαμε με τον τρόπο που πηγαίναμε τόσον πάγκο. Time out. Έχουμε βήματα το νούμερο 24, το Πεζερίδη, αν δεν κάνω λάθος. Πεζερίδης. Δεν κάνω. Θα κάνει το λάθος, θα δώσει την μπάλα κατευθείαν στο νούμερο 11 που θα πάει με τη μέσα, θα πείσει την μπάλα, θα στοχίσει. Ανάπτυξε φανταστικό. Δώσει στο Μάλφα εκείνο το 6 και θα την κάνει τον 6.75. Αστοχή. Θα συνδυάγει στο νούμερο 6 το αμυντικό. Το νούμερο 5 μέχρι μέσα ο Γιαννόπουλος αστοχή. Τέλει το rebound. Την φορά. Πείσει την μπάλα κατά λάθη. Το νούμερο 5. 32-36. Ο Βασιλάκης είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Πέρασε εκτός. Το 25, το 5, το 24, το 13 και το 11 να χρησιμοποιήσει στο παρκέ. Το 97 περνάει στο παρκέ, το 24 το Περίδη στον πάγκο. Έχω το 36.
Μάδης. Μάριο. Αυτοκίσει το ριμπάτο από ποιον, από το Σπανόπουλο με τον νούμερο 40. Κάνει το λάθος του Γιαννόπουλου με τον νούμερο 5 θα κλέψει. Θα κλέψει τον εμφυνιασμό. Θα δώσει το νούμερο 77 και πάλι στο Γιαννόπουλο που θα σκοτήσει. Το νούμερο 92 το αμυντικό, θα κάνει το λάθος. Όχι. Όχι από ποιον, θα γίνει το λάθος εν τέλει. Διότι το νούμερο 7 Χρυσοκαρέτσης χρησιμοποίησε τα πόδια του, ωραίες το είδε, τόποσε. Γιαννόπουλος για 3, άσκοφε στο νούμερο 5, το 13 το αμυντικό. Πέρα το καλάθι, πέρα το προσπάθεια. Από τον Τιμάδη, με το νούμερο 97, 22 δευτερόλεπτα. Για το τέλος, 17 τώρα τα 15 για τους επιμερούχους. Νόπουλος για 3, αστοχός. Το 17 μάζε στην κορυφά του Σπανόπουλος. Τους θα πάρει το φάλο του Σπανόπουλο. 2,2 για το τέλος. Δεν έχουν συμπληρώσει 5 ομαδικά. Μέσα αυτού δεν έχουμε πολλές. Δημάτισα το σπίτι του. 34-38. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την τελευταία στροφή της αναμέτρησης. Στο παρκέ βρίσκονται το νούμερο 13, το νούμερο 24, το νούμερο 0, το νούμερο 5 και το νούμερο 25 για τους φιλοξενούμενους. Η γνωστή 5 των Detroit. Θα παρακολουθήσουμε και την τρίτη παράταση. Κύριε Σπανόπουλε. Το παραλίγο ο Μανώλης θα κλέψει. Το νούμερο 25 θα κοπεί, αρχικά το νούμερο 19. Τι ακριβώς έχουμε, έχουμε βήματα. Τα οποία χρεώθηκε. Το αμυντικό του πάω από τον Καζάκο με το 0. Θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. Θα κάνει όλα και συμφέρει ο μικρός. Για πότε πήρε τον πάω, για πότε πρέπει και στην αντίπαλο. Σε αντίπαλο καλάθι κάνει και το καταλάβω. Όταν έχει σνιάτα, αφάσεις δεν είναι. Και αθλητικά θα σου το κάνω συμπληρώσω. Το νούμερο 10 θα σου αφήσει. Μπάλα σε σημαίνει στα χέρια του παίκτη με το νούμερο 24, Γιαννόπουλος από το αριστερό, αστοχή. Ριμπάω τα πόρτα. Και θα πάρει το φάουλ από τον Δεβερίνη, αντιαθλητικό μάλιστα. Το Γιαννόπουλος με τον Σπανόπουλο. Εξαιρετικό το βήμα. Ανάμεσα στα παιδιά των δύο ομάδων. Υπερβολικός αγκλωσμός.
Γιανακόπουλος για 3 με το νούμερο 5. Θα το δει και ο ίδιος το βίντεο και ακριβώς έκανε. Η μπάλα δεν βρήκε καν στο πάνι. Ζεσταίνει τα χέρια του. Μάλφας μέχρι μέσα, το νούμερο 10 θα στο εκτήσει, το αμυντικό ριμπάουντ από το νούμερο 10 συγκέντρωσε τον Λουγαΐδη. Πάτησε γραμμή ο Γιαννόπουλος με το νούμερο 5, το είδε ο ρεφ. Την πατάνε αρκετή σε αυτό το σημείο του γηπέδου. Από τη στιγμή που το τρίποντο πήγε στα 6 και 75. Το συν 4 η Άθενς, Πανόπουλος μέχρι μέσα. Θα πείσει την πάρα στο καλά του νούμερο 40 του Destroy. 38-40. Το χωρί το εγγονείς. Για παράταση πέρα το παιχνίδι. Το νούμερο 25 ο Λουγαΐδης θα στοχίσει. Με την απειλή του Μάλφα. Καρατσίπρος με το νούμερο 19. Πίεσε το φάουλ, δεν θα τα καταφέρει. Το νούμερο 87 πήρε την μπάλα. Την κατέβασε. Την άλλαξε με το νούμερο 0. Πήρε πάλι στην κατοχή του. Ο Δημάδης με το νούμερο 87 έκανε το 38-42. Φιλεξενούμενος, νέο time out, 6:35, 38-44. Κάνε time out. Το 5, το 0, το 77, το 13 και το 25 στο παρκέ. Για τους φιλεξενούμενους. Στάνω που λεπτά το νούμερο 40 παρά λίγο να κλέψει, δεν θα το ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Στο Γιαννόπουλο, Γιαννόπουλο για 3, το νούμερο 5 θα στοχίσει. Το νούμερο 0 πήδηξε στο Θεό. Κατέβασε την επιθυμητή του Ρουμπάου. Μαζάκος ήταν. Το νούμερο 25 δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα της παρκέ. Ο Μιδέν θα κατεβάσει το αμυντικό και θα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει όσο κανείς άλλος μέσα στο γήπεδο, αυτός και ο Δημάδης. Θα κατεβάζουν το αμυντικό και να τρέχουν το γήπεδο πάρα πολύ γρήγορα και να φτάνουν στον αντίπαλο καλάθι. Ο Καζάκος, το νούμερο 0, ήταν από το κατέβασε το αμυντικό και άφησε την μπάλα. Τώρα έχουμε φάουλ, νομίζω από, όχι νομίζω, το νούμερο 25, ο Λουκαΐδης το έκανε. 38-46. Έχουμε μια μικρή διακοπή για να παραχθούν ιατρικές βοήθειες προς τον Μάλφα. Thank you.
διακοπής. 25-13-0-77 και 5 στο παρκέ. Δεν έχουμε αλλαγές. Πανόπουλος για 3. Μπαλά στο σίδερο. Πανόπουλο από το καθάριο. Το 13. Κατέβασε και την μπάλα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 5 λεπτά της αναμέτρησης. Για να μην θα κάνει το λάθος. Νούμερο 5, Σπανόπουλος στο νούμερο 40 θα κλέψει. Είχε στιγμή να μιλήσει. Το νούμερο 11 στόχισε ο Μάλφας. Μάλφας κατεβάσει την μπάλα. Θα πάρει και τον τρίποντο. Θα στοχίσει. Στο νούμερο 92 θα κατεβάσει το αμυντικό. Σπανόπουλος. Εξαιρετική ενέργεια από τον Μανώλη. 40 σε 2 πόντους μειώσεις στις 6. Με παιχνίδι ακόμα. 4 και 17. Στις 2 κατοχές για αναμέτρηση. Στόχισε με το νούμερο 0. Το νούμερο 13 πήρε το επιθετικό. Στόχισε και αυτός ο Καβάριος. Ένα βήμα με τη Στόχη θα μειώσουν ακόμα περισσότερο. Με το Σπανόπουλο θα το κάνει το νούμερο 40. 42-46. Έχουν κουραστεί, είναι φανερό. Γιαννόπουλος για 3, άστοχος, επιθετικό από τον Δημάρη με το νούμερο 77, θα πάρει το φάουλ από τον Καρατσίκο το νούμερο 19, ο οποίος δίνει το χέρι του τον ρεφ, το παραδέχεται. Σε αντίθεση με τον προπερδίχρονο. Έχει βέβαια τα ξυπάκια μάρτυρο μόνο το βράδυ. Θα πάρει και το φάουλ το νούμερο 5 από το Μάλφα, το νούμερο 11. Μαζάκος, Καθάριο για 2, αστοχή το νούμερο 13, τεχνικό, το νούμερο 15, το νούμερο 25 θα κατεβάσει το rebound, θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. 42-48. Ο Μάλφας στο νούμερο 11 θα στοχίσει. Τι ακριβώς έχουμε κάνει στην προσδίκηση, ο Λουκαίδης έκανε το φάουλ. Το νούμερο 25, ναι, έκανε φάουλ στο νούμερο 19 στον Καρατσίκο. Έχουμε δύο αλλαγές. Το 25 θα περάσει στο παρκέ, στο μπάγκο, συγγνώμη, ο Λουκαίδης, και το θα πάρει το νούμερο 24. Το νούμερο 7 θα στοχίσει. Το rebound από το νούμερο 7. Σε εκείνον κατέληξε η μπάλα εν ολίγης. Θα στοχίσουμε τη στροή. Καθάριος. Δεν θα το πάρει το τρίποντο. Κρίσιμη επίθεση. Οπέρνουμε το στο τελευταίο 120 λεπτά. Καρατσίκος θα κλέψει την μπάλα. Από το νούμερο 19 θα κλέψει την μπάλα το νούμερο 17. Θα είναι πριν μέσα, θα στοχίσει. Σαν να εκτιάσει το φάουλ. Το καθάρι του νούμερο 13 θα πάρει το αμυντικό. Θα δώσει στο νούμερο 57 την ασίστ. Θα προσπαθήσει την μπάλα στο καλάθι. 42-50. Αστοχή. Βεβαινιώτης ο νούμερο 92 το επιθετικό.
στο πάγκο, το νούμερο 11, και αυτό το δεμένος, το μεγαλάθι από τον Σπανόπουλο. Αν έκανε λάθος, το χάσαμε εδώ, 44-50. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό στους 6 πόντους. Πρέπει να βγει άμυνα για το Detroit. Μας το πει το νούμερο 24, το νούμερο 11 θα κατεβάσει το rebound, θα κατεβάσει και την μπάλα σε 18 δευτερόλεπτα, θα πάρει το τρίποντο Μάλφα. Μας το πει το νούμερο 11, το νούμερο 13 καθάρι πολιτικό. Την πλευρά των φιλοξενούμενων, το νούμερο 24 θα στο χύσει. Ο Πανόπουλος θα πάρει το φάουλ. Θα του δώσει όλα ο Μανώλης. 27-48, 46-52. Ο Μανώλης για τρεις, θα πατήσει